Μικρός Ευκλήδες είναι ένας μαθηματικός διαγωνισμός ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ο οποίος χρησιμοποιεί αυστηρά την ύλη η οποία έχει γίνει μέχρι και περίπου το Μάρτιο. Ο διαγωνισμός έγινε την 1η Μαρτίου. Συμμετείχαν σχεδόν όλα τα παιδιά της 5ης και της 6ης δημοτικού του σχολείου μας. Από όπου διακρίθηκαν 4 παιδιά της 6ης δημοτικού και 3 παιδιά της 5ης δημοτικού, ένα ποσοστό 25% περίπου. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια γιατί θεωρούμε ότι μέσω των διαγωνισμών μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν τη σκέψη τους, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει ήδη τη λογική, τη μαθηματική λογική και μπορούν να έχουν αφαιρετικές σκέψεις. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει ιστορία και βάθος καθώς γίνεται εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια και θεωρούμε ότι έτσι τα παιδιά αποβάλλουν το άγχος, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και καταλαβαίνουν ότι η συμμετοχή έχει πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά αγκάλιασαν όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών και έγινε με συστηματικό τρόπο από το Γενάρη και μετά. Υπάρχουν διαγωνισμοί όπως είναι αντίστοιχα της φυσικής στα οποία συμμετείχαν τα παιδιά και μάλιστα έγινε το διάστημα μας πέρας η δεύτερη φάση του στο σχολείο μας. Τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε ότι ήδη έχουν αποβάλει το άγχος τους σε σχέση με την εξεταστική διαδικασία και αυτό νομίζω ότι λειτουργεί θετικά στο να δουν ότι μπορούν να αναπτύξουν πιο εύκολα τις δεξιότητές τους και να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα σύμφωνα με αυτά τα μαθήματα. Υπάρχει πίεση σε κάποια παιδιά που δεν το θέλουν να συμμετέχουν επειδή εσείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί βλέπετε ότι μπορεί να τους ταιριάζει να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν διαγωνισμοί οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και αυτοί αφορούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Πρόσφατα έγινε στον Ναύπλιο ο διαγωνισμός του μικρού Ευκλήδη, στον οποίο συμμετείχε το σχολείο μας. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που αφορά την φιλαναγνωσία, όπου συμμετείχαν όλα τα παιδιά σύσσωμα. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις δύο παιδιών οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν ήθελαν να συμμετάσχουν και σε αυτό δεν σταθήκαμε εμπόδιο εκπαιδευτικοί.